δεύτερο θηρίο που ζητεί να μας συλλάβει σε αγώνας του είναι ο κόσμος, ο τρομερός κόσμος του 20ου αιώνα, του αντιχρίστου κόσμος, με τα θεργητρά του και με τα φόβητρά του. Και ο τρίτος εχθρός μας είναι ο αιωσφόρος, ο σατανάς. Τρεις εχθροί. Έχουμε πόλεμο ισχυρών, μεγάλων πόλεμων εναντίον αυτών. Και η Εκκλησία μας πρέπει να στρατεύεται και να διεξάγει με τα παιδιά της αγώνα εναντίον των τριών αυτών εχθρών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μάλιστα, είναι αγών σκυρός αυτός. Και ο αγώνα αυτός πρέπει να διεξάγεται, όπως είπα, με όλα τα μέσα τα οποία υποδεικνύει τα νόμιμα και κανονικά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η παράδοση Εκκλησίας μας και περί των οποίων ομιλήσαμε εις το προηγούμενο κήρυγμα. Τώρα συνεχίζεται ο αγών. Ο αγών συνεχίζεται και σφοδρότερος θα γίνει ο αγών. Όσο περνούν οι μέρες μέχρι σάματος, μέχρι θυσίας, θα κληθούμε να δώσουμε όχι μικρά και ασήμαντα και αυτή τη ζωή μας μέχρι σάματος πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο αγώνας συνεχίζεται και εγώ γέρον ευρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του πυρός μαζί με τον λαό, τον πιστό λαό του Θεού και έχω και όπως από το μέτωπο έρχονται νέα όταν γίνεται πόλεμος, έρχονται νέα ανακοινοθέντα και εγώ απόψε έχω να σας πω νέα από τον πόλεμο αυτόν τον οποίο διεξάγομαι, διεξάγει η χριστιανική παράταξη, η πιστή. Νέα, δυσάρεστα αλλά και ευχάριστα. Συμπλέκεται ο βίος του ανθρώπου. Και όπως το υφάδι συμπλέκεται μαζί με το στιμόνι για να δημιουργηθεί το ύφασμα του εκλεκτών, έτσι και η ζωή μας είναι σύνθεση ευχαρίστων και δυσαρέστων πραγμάτων. Και αμφότερα και τα δύο, τόσο το ένα και το άλλο, και ίσως το δεύτερο, τα δυσάρεστα, συντείνουν εις την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Το είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Λέγονται πάντα, εννοεί όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάρεστα ακόμα, ομιλεί περί δυσαρέστων, όλα συντείνουν στον σκοπό αυτών. Περίεργο πράγμα. Είναι τροποντινά η αλχημία του Θεού, είναι η επιστήμη του Θεού, όχι η κοσμική επιστήμη. Εάν η κοσμική επιστήμη κατορθώνει μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης, εάν κατορθώνει να παίρνει ταράκι, ιρακοσυλλέκτη, τι είναι ένα ράκος βρωμερό, το πετάς. Το παίρνει ο ιρακοσυλλέκτης, το παραδίδει στο εργοστάσιο και τι γίνεται, χάρτης πολυτελείας, πολυτελείας παρακαλώ. Πολυτελείας χάρτης επάνω στον οποίο γράφεις τα αγγελτήρια του γάμου σου. Χάρτης πολυτελείας επάνω στον οποίο γράφεις τα χαρτονομίσματα 5.000 δραχμών. Χάρτης πολυτελείας από ταράκι επάνω στον οποίο γράφεται το πτυχίο της επιστήμης σου. Το ράκος γίνεται περγαμηνή. Η αρχημία του κόσμου. Θέτει άλλο παράδειγμα. Η αρχημία. Τα λέμε αυτά να ικανοποιήσουμε εκείνους που είναι φίλοι του επικοδομητικού κηρύγματος. Εγώ τώρα στα γεράματά μου περισσότερο αγαπώ το επικοδομητικό κηρύγμα. Αρέσκομαι περισσότερο. Ο έλεγχος είναι βαρύς και επικίνδυνος είναι. Διότι είναι εγχείρησης. Και εγχείρησης ή θα αποτύχει ή θα επιτύχει. Λοιπόν, λέγω άλλο παράδειγμα. Ότι υπάρχει ένα φίδι. Τρομερό φίδι πέρα στην Ασία, το φοβερότερο φίδι, κόμπρα λέγεται, που έχει φρικτό δηλητήριο και τώρα η επιστήμη καταβάλει προσπάθειες, πειράματα κάνει από το φαρμάκι του φιδίου αυτού να βγάλει φάρμακο εναντίον του καρκίνου. Τι μυστήρια πράγματα. Έχει τα δηλητήρια και τα φάρμακα δηλητήρια είναι. Σε ελαχίστη δόση το δηλητήριο είναι φάρμακο. Η επιστήμη λοιπόν. Όπως λοιπόν από το φάρμακο της κόμπρας, από το λιτήριο της κόμπρας, γίνεται προσπάθεια να βγει σωτήριον μεγάλο φάρμακο εναντίον της απαισίας γνώσεων της φάρμακων, έτσι και η επιστήμη του Θεού, η ανωτέρα επιστήμη του Θεού, από την κόμπρα, από το λιτήριο, από το φαρμάκι που ποτιζόμεθα. Πολύ ποτιζόμεθα. Και εγώ αυτή την τελευταία φορά πολλές κόμπρες με δικάσανε, με δαγκώσανε, πολύ με δεκώσανε.
Έτσι λοιπόν λέγω, και να είστε βέβαιοι, όταν τελειώσει, για ποιον πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, για τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα? Κάνω ψηφοφορία. Λάθος κάνει, για τα δυσάρεστα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο... Λοιπόν, όποιος δεν έκλαψε και δεν εμούσκεψε το προσκέφαλό του με δάκρυα τη νύχτα, δεν γνωρίζει τι θα πει ανθρώπινη ζωή. Ο Σταυρός είναι ο ευλογημένος Σταυρός. Μάλιστα, τα δυσάρεστα. Και στον άλλο κόσμο που θα πάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ευχαριστούμε τον Θεό για κάτι δυσάρεστα πράγματα που μας ποτίσανε, και θα δείτε ότι αυτά τα δυσάρεστα πράγματα ήταν εκείνα που μας φέρανε κοντά στον Θεό. Έτσι λοιπόν, τις αγαπώ στον Θεό πάντα. Ποια είναι τα δυσάρεστα? Δυσάρεστα έχω εκβορά. Υπηρετώ σε άκραν, στην άκραν της Ελλάδος μας. Υπηρετώ σε ένα πολύ ένα μέρος όπου σύεται διαρκώς από την αγρία προπαγάνδα των Σκοπίων, που σκορπάει. Δεν έχω καιρό να σας πω, ίσως να κάνω κήρυγμα ειδικό. Προσπαθεί με όλα τα μέσα να αρπάσει την Φλωρινά μας από την αγκάλια της πατρίδος μας, και να την κάνει άλλη με μήλον έρηδος. Άλλοι τη διεκδικούν οι Αλμπανοί, άλλοι δεν τη διεκδικούν τα Σκόπια, και όχι μόνο τη Φλωρινά μας, αλλά ολόκληρο τη Μακεδονία μας. Διαμερίσαι τα ημάτια σου, Ελλάς, και από τον ηματισμό σου έβαλον κλήρων. Τρομερές ημέρες θα ζήσουμε, αγαπητοί χριστιανοί. Και επάνω στη Μακεδονία μας εισερχόμεθα εις περίοδον μακεδονικού αγώνος. Και ένας Παύλος Μελάς δεν παρουσιάζεται. Εκεί λοιπόν στη Φλόρινα, όταν μιλέσει ο Θεός, κατ' ομέγα του αυτού έλεος, παρόλη την ατέλεια και αμαρτωλωτά μου, έγινα προ 20 ετών, 21 ετών, έγινα επίσκοπος. Τι έπραξα, δεν είναι καιρός να σας πω. Ή μάλλον τα έχω γράψει στα απομνημονέμα ή στους απολογισμούς. Ένα σημείο μόνο της εκεί δραστηριότητας σειράς Μητροπόλεως θα σας πω. Ευρήκα εκεί ταράκι του Θεού. Ταράκι του Θεού ευρήκα. Ευρήκα τους πιο περιφρονημένους ανθρώπους. Ευρήκα τους τσιγκάνους. Φρικτή ήταν η ζωή των. Ούτε στα τσαντήρια, χειμώνα, καλοκαίρι. Η τροφή τους ήταν πιπεριές ψητές. Σαν να έχουν γουρουνόπουλο τους είδα να τρώνε τις πιπεριές. Πτωχοί, ξυπόλοιτοι, ελληνοί, τρισάθλοι, τα τσαντήρια μέσα. Και δεν τους επιτρέπανε, και οι νεκροί των δεν θάβονται μέσα στα νεκροταφεία των Αγίων, των Χριστιανών, και τα θάβανε, θαβόνταν απ' έξω. Και σκυλιά σκαλίζαν τους τάφους των και έπαιρναν τις άρχες των και τις περιέφεραν μέσα στους δρόμους της Φλωρίνης. Φρικτό θέαμα. Τους επλησίασα ως καθήκον που είχα. Τους είδα, τους ρώτησα. Λέω, εδώ στη Φλόρινα που είστε, σας μίλησε, σας είπε κανείς, ακούστε ποτέ για τον Χριστό, σας ομίλησε κανένας για τον Χριστό, ακούσατε ποτέ το όνομα του Χριστού? Ένας τετραπέρατος γύφτος, ατσίγκανος, τετραπέρατη είναι. Μου λέει, κύριε παπά, κύριε παπά. Λέω, τι θες παιδί μου, λέω. Εγώ άκουσα, λέει, ακούω κάθε μέρα τον Χριστό στη Φλόρινα. Τον ακούς στη Φλόρινα, λέω, περίεργο πράγμα. Κλάψατε, κλάψατε τι μου απήντησε. Τον ακούω όταν τον βλαστημάνε οι χριστιανοί. Τότε μόνο ακούει τη λέξη Χριστός. Έκλαψα, διαπιστώνω ότι γλυκητά τη λέξη, ιερωτά τη λέξη, το θέργητρο των αιώνων, να ακούγεται πλέον ως βλαστημία μέσα εις δικαίου κανείς. Τους φώναξα, τους κάλεσα. Θέλετε, λέει, τους είπα, να γίνετε χριστιανοί? Θέλουμε! Πρώτοι αιώνες, χριστιανικοί αιώνες, όχι νεπιοπτισμός. Είπαν το θέλουμε, τους φανάξαμε, τους κατηχήσαμε 4-5 μήνες, τους διδάξαμε τα άθρα της πίστεως, τους εμενέψαμε το πιστεύω, τα μυστήρια όλοι τους, είχαν μεγάλη προσοχή. Και μετά πλέον, θέλετε να σας βαπτίσουμε, θέλουμε. Εδώ δυσκολευτήκαμε. Δαίμονες σηκωθήκανε. Η δικτατορία τότε απειγόρευσε να τους βαπτίσουμε. Ήθελε να τους διώξει μακράν των συνόρων, ως επικινδύνος δήθεν ότι ήσαν. Και ενώ ορίσαμε ημέρα βαπτίσεως και ήσαν έτοιμοι 100 λεωφορεία να έρθουν πάνω από την Ελλάδα και να εορτάσουν το μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως των Ατσιγκάνων, μόλις και με τα βίας επέτρεψαν ένα λεωφορείο να ανεβεί προς τη Φλόρινα,
επέτρεψε να έρθουν οι ανάδοχοι που θα τους βαπτίζανε. Και ήρθαν αρκετοί και από την Αθήνα μέσα ανάδοχοι και βάπτισαν τους Αθηγάνους. Μήπως είναι κανείς εδώ, κανείς από εκείνους που εβάπτισαν τους Αθηγάνους, είναι κανείς. Σήκω επάνω. Να την, εδώ μία. Άλλη. Άλλη. Πού είναι η άλλη. Άλλη. Λοιπόν, ναι, εβαπτίσαμε τους Αθηγάνους σε ένα ποταμάκι που διαρρέει. Είναι μέσα, σχίζει την πόλη, τη διαρρέει σε κουβέλα, τον λένε. Και εκεί αυτός ο Ιορδάνης, όπως είπε ένας, βαπτιστήκαν όλοι. Από τα μικρά παιδιά έως τους γέροντας, τους ασπρομάλιδες. Και ήταν η μέρα ευλογημένη. Και ήταν η μέρα που υπενθύμιζε τον Ιορδάνη ποταμό. Και ένας ξένος δημοσιογράφος είπε ότι σήμερα η Φλόρινα απέκτησε τον Ιορδάνη ποταμό. Έγινε Ιορδάνης ποταμός, βαπτιστήκανε. Βαπτιστήκανε, σπιτάκια δεν είχανε. Με τη βοήθεια του Θεού, με εισφορά των χριστιανών, του εσωτερικού και εξωτερικού, προπαντός του εξωτερικού, βρήκαμε τα χρήματα και τους κτίσαμε εκεί πέρα τα σπιτάκια. Αλλά περίεργο πράγμα. Τα σπιτάκια δεν τους χωρούσανε πλέον. 30 σπιτάκια τους κτίσαμε. Ο Πάτερ Ιερόθεος, ακαμάτος εργαζόμενος και φοιτητέ ακόμα από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήρθανε υπό τον Ασνανίδη, τον Κοσμά, τον Ασνανίδη, τον Ιεραπόστολο της Αφρικής, δουλέψανε ημέρα και νύχτα και χτίσαν τα σπιτάκια εκείνα. Στο συνοικισμό των Αθηγάνων ή των Εφωτίστων, στη γλώσσα, τη χριστιανική γλώσσα. Εβαπτιστήκανε τα παιδιά αυτοί. Μέσα τι παρουσίασαν αυτοί, μέσα στα 20 χρόνια. Δεν λέγω ότι είναι ανάγκη, δεν είναι εύκολο να γίνει κανείς άγιοι, αλλά εγκληματικότητων ηλατώθη. Από τα 100 κακά που κάνανε, 90, 80, 70, 60, 50. Έχουν ένα μεγάλο καλό κακό, ένα μεγάλο καλό. Έχουν ρεκόρ. Σημειώνω ρεκόρ. Μέσα στα 10.000 χωριά που έχει η Ελλάδα μας, κανένα χωριό δεν το φτάνει. Ύψος. Τι σημείωσαν μέσα στα χρόνια αυτά, τα 20 χρόνια, ρεκόρ γεννητικότητος. Για να θαυμάστε το ρεκόρ της γεννητικότητας, σας λέγω ότι η Ελλάς έχει υπογεννητικότητα. Ότι στα Βαλκάνια είναι το κάτω, πολύ χαμηλά. Ότι φτάνει η γεννητικότητα, κατήντησε κάτω από το ένα. Και όταν η γεννητικότητα φτάσει κάτω από το ένα, τα έθνη απεθαίνουν. Πεθαίνουν τα έθνη. Θα σβήσει η Ελλάς. Εμείς είδατε σβήσουμε. Δεν υπάρχουν πλέον. Γεροκομείο απέραντο έγινε. Ενώ λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, χωριά και πολιτείες, ελαττώνεται η φωλή μας μέχρι αποθνίσκη η ιστορική μας φυλή και θα γίνουμε εμείς οι νεκροθάφτε του ιστορικού αυτού έθνους. Αυτοί αντιθέτως οι γύφτοι, οι οποίοι βαπτιστήκανε, εστίμωσαν ρεκόρ. Έφτασε η γεννητικότητα των 6%. Χειροκροτήσατε! Ετησίως βέβαια, 6%. Εφτάσανε από 100 μέσα στα 20 χρόνια, έγιναν 250. Που ανεξάρτητο έτσι η Ελλάς, η μεν Φλόρινα από οι 10.000 θα έχει σήμερα 25.000. Και η Ελλάς, η οποία σήμερα 10 εκατομμύρια, θα έχει 25 εκατομμύρια. Εγκατελειμμένοι ήσανε. Τους θυμούνται στην εποχή όταν γίνεται εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές, σε παρακαλώ μην με παραξηγήσετε. Δεν ανήκω σε κόμμα. Νομίζω το πιστεύετε αυτό, δεν είναι έτσι. Ανήκω στην Ελλάδα μου και παραπάνω από την Ελλάδα στο Χριστό. Τίποτε άλλο. Να λοιπόν, στις προηγούμενες εκλογές, να και ήρθε ένας. Λοιπόν, από τη Μητρόπολη, μέγας και πολλής, από τη Μητρόπολη δεν πέρασε να χαιρετήσει τον Επίσκοπο. Διότι λέγει, είμαι άθεος και με δεσποτάδες δεν έχω κουβέντες, λέω εγώ. Μη φαφωνάξετε, λοιπόν, λυπούμε. Και αυτός λοιπόν επήγε στους συνοικισμούς για ψήφους. Να πάνε, γιατί έχουν ψήφους αυτοί, έχουν καμιά δεκατοστή ψήφους. Σημαντικός αριθμός μες στη μικρά τη Φλόρινα. Επήγε λοιπόν εκεί πέρα, τους είδε, τον χειροκροτήσανε. Ήταν ο Γιώργος, ο Πανδρέου, ο γιος του Πρωθυπουργού.